Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικοδόμων, είμαστε εδώ πέρα για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας ενάντια στον αυταρισμό και στην τρομοκρατία που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση μέσω των δυνάμεων καταστολής. Είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και την πολιτική της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλη, αλλά είναι η ίδια που στέλνει τα ΜΑΤ, την ασφάλεια του εισαγγελείς ενάντια σε απεργούς εργάτες έξω από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα, προκειμένου να σπάσει την απεργία τους και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Είναι η ίδια πολιτική που αφήνει τους φοιτητές χωρίς στέγη, με φοιτητικές εστίες ερείπια, την εργατική τάξη, την εργατική λαϊκή οικογένεια χωρίς πόρους να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα έξοδα και σε αυτές τις συνθήκες. Την ίδια στιγμή που τα έξοδα, το ρεύμα, το αέριο, η βενζίνη, το σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, έχουν πάει στο Θεό, όπως το λέει και το σύνθημά σας, και παράλληλα τα μεροκάματα και οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Είμαστε εδώ πέρα για να καταδικάσουμε την πολιτική και να δηλώσουμε ευθέως ότι είμαστε ενάντια στις λογικές που ακολουθεί η κυβέρνηση, που λέει ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Όταν αυτή λέτε προσαρμόζεται, θα πει όποιος, ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε κεφάλι. Λοιπόν, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτόν τον αγώνα θα το δώσουμε μαζί. Και κεφάλι θα σηκώσουμε και τον αγώνα θα οργανώσουμε και θα συνεχίσουμε την πάλι και δεν θα πεθάνουμε. Καθημερινά, μαζί, εργαζόμενοι και φοιτητές, νεολαία και εργατιά, πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη στις σχολές και στις γειτονιές, για να μάθει όλη η εργατική τάξη και όλος ο κόσμος το ποια είναι η πραγματική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση εις βάρους εργατικής λαϊκής οικογένειας. Τη στιγμή που προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει με κάθε τρόπο τα πανεπιστήμια, αλλά και την ίδια μας τη ζωή. Συνεχίζουμε αγωνιστικά, μαζί, πρωτοπόρα, στους δρόμους καθημερινά. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και την νεολαία να πάρουν μέρος στη μεγάλη πανελλαδική, πανεργατική απεργία της 9 του Νοέμβρη. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ στα Γρασίδια στη Φιλοσοφική γίναμε μάρτυρες μιας εγκληματικής επίθεσης από πλευράς των δυνάμεων καταστολής ενάντια σε φοιτητές οι οποίοι ψυχαγωγούνταν σε συναυλία, ενάντια σε οικογένειες με μικρά παιδιά. Μια επίθεση της οποίας η βιαιότητα και η προκλητικότητα δεν δικαιολογούνται με τίποτα και σε καμιά περίπτωση. Δεν είναι η πρώτη, δυστυχώς. Όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις δυνάμεις καταστολής να έχουν στρατοπεδεύσει στο Απιθύτα με την έγκριση και όχι την ανοχή των Βρετανικών αρχών και της διοίκησης του Πανεπιστημίου, δυστυχώς τέτοια φαινόμενα είναι συνεχή. Με φοιτητές που πάνε να δώσουν μάθημα και πρέπει να υποστούν τον έλεγχο των στοιχείων τους και των προσωπικών τους αντικειμένων από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες μάλιστα ισχυρίζονται θρασίτατα ότι έχουν να κάνουν και με την πολιτική τοποθέτηση και με τις πολιτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων που κυκλοφορούμε στο κάμπους του Απιθύτα. Προσπαθούν να εδραιώσουν μια κανονικότητα στην οποία οι δυνάμεις καταστολής θα είναι κάτι το συνηθισμένο. Το Απιθύτα έχει την ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια ότι τα ΜΑΤ δεν έχουν φύγει εδώ και μήνες. Παρόλο που το φοιτητικό κίνημα, οι διοικητικοί και οι καθηγητές τακτικά εκφράζουμε την αντίθεσή μας και ζητάμε να σηκωθούν να φύγουν από όποιον επικεφαλής βρίσκουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιαδήποτε ευκαιρία. Να μην ξεχάσουμε και τους διάφορους υποκάλυψη ασφαλίτες οι οποίοι δεν διστάζουν να μπαίνουν ακόμα και σε συλλογικές διαδικασίες των φοιτητών και των εργαζομένων. Συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι ένα ζήτημα να μπορούμε να συζητάμε χωρίς να έχουμε τους ρουφιάνους και τους ασφαλίτες μέσα στις διαδικασίες μας. Είναι ένα ζήτημα να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να κυκλοφορούμε χωρίς να είμαστε κάτω από το άγριο πνεύμα των δυνάμεων καταστολής. Είναι όμως ένα επίσης και αρκετά πιο σημαντικό ζήτημα να κατανοήσουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Οι δυνάμεις καταστολής μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου σαν πολυκατάστημα, σαν μαγαζί, σαν επιχείρηση. Αυτό είναι που θέλουν να πετύχουν και γι' αυτό θέλουν σιγή νεκροταφείου από πλευράς των φοιτητών, από πλευράς των εργαζομένων. Καταλαβαίνουν
ότι το πανεπιστήμιο που προωθούμε, το οποίο είναι κόντρα στα συμφέροντα και στις ανάγκες φοιτητών και εργαζομένων, θα εγείρει αντιδράσει.